καθηγητή νομικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο κολέγιο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και ιδρυτή του Birkbeck Institute for the Humanities, τον κύριο Κώστα Δουζίνα, να μιλήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Δουζίνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο Μάκης ο Μπαλαούρας είναι πάντα χύμαρος. Δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Τελείωσε 3-4 φορές, αλλά δεν πειράζει, είπε για σημαντικά θέματα. Αυτό είναι φυσικά αλήθεια. Πώς αξιολογείτε τα προχθεσινά γεγονότα έξω από το Κογκρέσο? Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς αυτά το έχουν πει όλοι, έχει γραφτεί, φαντάζομαι το έχετε αναλύσει κι εσείς. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά κάτι το οποίο έχει συμβεί στον υπόλοιπο κόσμο. Και θα ήθελα, ξεκινώντας αυτήν την αξιολόγηση για τα λίγα λεφτά που έχουμε, να χρησιμοποιήσω 2-3 βινιέτες, 2-3 έτσι μικροϊστοριούλες από αυτά που είδαμε στην τηλεόραση, που νομίζω πολλοί από εμάς τα είδαμε, γιατί προφανώς εκείνο το βράδυ πολύ ξενυχτήσαμε βλέποντας το BBC, το CNN, εγώ έβλεπα και διάφορα άλλα κανάλια. Το ένα που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν όταν μία Αμερικάνα σχολιάστρια, δημοσιογράφος του CNN, είπε ότι βλέποντας αυτά τα πράγματα έπαθα έναν ψυχικό τραυματισμό, τραυματίστηκα ψυχικά, και το είπε με μεγάλη θλίψη. Και εκεί πέρα σκέφτηκα το εξής. Ναι, βέβαια εσείς τραυματιστήκατε, αλλά θα μπορούσατε να σκεφτείτε πόσος κόσμος, πόσοι πολίτες, πόσοι πολιτικοί στην Ιφίλιο έχουν βρεθεί σε πολύ χειρότερες καταστάσεις από αυτές που βρεθήκατε σήμερα, που είδατε βέβαια εσείς, λόγω της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δεύτερο το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση ήταν, αυτά τα δύο θα πω τώρα καταρχάς, ήταν οι σημαίες του Νότου, της Confederacy, της Συνομοσπονδίας του Νότου στην διάρκεια του εμφυλίου πολέμου του 19ου αιώνα, τις οποίες έφεραν πάρα πολλοί από τους εισβολείς του Καπιτόλιου. Και εκεί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί σήμερα και να ακουστεί παραπάνω, διότι πολλοί από τους σχολιαστές, σχεδόν το σύνολο των σχολιαστών σήμερα και στα αμερικάνικα media αλλά και στα ελληνικά, παραμένουν σε μια σχετικά απλή και εύκολη γραμμή. Φταίει ο Τραμπ τα έκανε όλα κτλ. Και δεν είναι αυτό. Ο Τραμπ προφανώς υποκίνησε τον κόσμο να πάει στο Καπιτόλιο. Αλλά ο λόγος για τον οποίο βρέθηκαν εκεί ένας μεγάλος αριθμός από διαμαρτυρόμενους που έγιναν μετά εισβολής, ο λόγος για τον οποίο 70 εκατομμύρια Αμερικάνοι ψήφισαν τον Τραμπ, οι λόγοι μάλλον, είναι διαφορετικοί και δεν μπορούμε να τα ποντίσουμε απλώς με την ιστορία του Τραμπ. Λοιπόν, οι σημαίες του Νότου, οι οποίες του Νότου, των Νοτίων πολιτιών στον εμφύλιο πόλεμο, θυμίζουν αυτό το μεγάλο τραύμα, αυτή την ιστορική παράδοση της Αμερικής, την παράδοση της δουλείας, του ρατσισμού, την παράδοση την οποία μόλις πριν από λίγους μήνες την ξανάφερε στη μνήμη του κόσμου το περίφημο Black Lives Matter, και αυτή η παράδοση λοιπόν βρίσκεται ακόμα μέσα στην αμερικάνικη ψυχή, στο ασυνείδητο θα λέγαμε της αμερικάνικης ψυχής, και βγήκε με έναν περίεργο τρόπο σε αυτά τα επεισόδια που είδαμε προχθές. Αυτό θα σας ρωτούσα. Οι άνθρωποι αυτοί στην Αμερική είναι πιο πολύ, θα τους λέγαμε, mainstream ή στο περιθώριο? Μάλλον δεν είναι μονολεκτική απάντηση, αλλά προς τα πού θα λέγατε ότι γέρνει η πλάστιγκα? Κοιτάξτε να δείτε, εάν μιλάγαμε για τον κόσμο αυτόν ο οποίος βρέθηκε εκεί έξω από τον Λευκό Οίκλο και μετά προχώρησε μέχρι το Καπιτόλιο, θα τους λέγαμε ότι ήταν με τους δικούς μας όρους κάπως περιθωριακοί. Είναι βέβαια, αποτελούνται από διάφορες ομάδες, περίεργες ομάδες και κοινωνικές κατηγορίες, άνθρωποι λευκοί, πρώην βιομηχανικοί εργάτες από το Νότο και το Midwest, την καρδιά της βιομηχανικής Αμερικής, άνθρωποι οι οποίοι αμήνονται για την οπλοκατοχή, ρατσιστές, ξενόφοβοι, αρκετοί χριστιανοί κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ένα βαθμό θα λέγαμε περιθωριακοί και οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν στο σύνολό τους και ακροδεξί, όπως και αυτοί οι οποίοι ήταν, όπως είπαμε πριν, με τις σημαίες του Νότου και της χοντρικά της δουλείας. Πάντως, εκείνοι δεν νιώθουν ότι υπερασπίζονται το πραγματικό αμερικάνικο πνεύμα ή κάτι τέτοιο? Δεν τους δικαιολογώ, απλά προσπαθώ να πάω την κουβέντα παρακάτω με όρους δικούς τους κάπως. Ναι, προφανώς αυτό.
αυτό το πιστεύουν, δεν υπάρχει κανένας, καμιά αμφιβολία ότι πιστεύουν ότι είναι πατριώτες. Το είπαν επανειλημμένα. Οι λίγοι που τους πήραν συνεντεύξεις είπαν ότι είμαστε πατριώτες, είμαστε εδώ πέρα γιατί χρειάζεται μια νέα επανάσταση στην Αμερική για να μπορέσουμε να γυρίσουμε στις πραγματικές μας αξίες. Ναι, αλλά αν εκφράζουν τους 70 κάτι εκατομμύρια ψηφοφόρους του Τραμπ, πόσο μπορούμε να τους πούμε περιθωριακούς? Δηλαδή δεν είναι τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, πρόσθετα, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας πώς θα χαρακτήριζαν τον κόσμο που βρισκόταν εχθές εκεί. Mm-hmm. Όπως τους βλέπαμε και από την φυσιογνωμικά και από τα ρούχα τους κτλ. Και βέβαια από αυτά τα οποία ξέρουμε για τα διάφορα αυτά κινήματα, το QAnon, τα κινήματα, τα συνωμοσιολογία κτλ. Αλλά τα 70 εκατομμύρια των Αμερικάνων προφανώς είναι η μισή Αμερική. Και σε αυτή τη μισή Αμερική, εκτός από τους τρελούς, οι οποίοι βέβαια βρήκαν ευκαιρία να βγουν στη δημοσιότητα λόγω του Τραμπ και λόγω αυτών που είπε και προχθές και τα λοιπά, τα 70 εκατομμύρια των Αμερικάνων είναι ένας κόσμος ο οποίος σε μεγάλο βαθμό, θα το λέγαμε με τους ελληνικούς όρους, είναι νοικοκυρέοι, είναι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει βασικά η ευημερία τους, ο μικροκαταναλωτισμός τους, να είναι τα πράγματα ήσυχα, να μην γίνονται φασαρίες, να μην υπάρχει εγκληματικότητα. Δηλαδή μια μικροαστική χοντρικά κοινωνία, η οποία όμως έχει χτυπηθεί και αυτή, ένα μεγάλο κομμάτι των suburbs, ας πούμε, των προαστίων των Αμερικάνικων, έχει χτυπηθεί από δύο πράγματα. Από τη μια πλευρά η παγκοσμιοποίηση, το γεγονός ότι υπήρξε δηλαδή τεράστια και βίαιη και γρήγορη αποβιομηχάνηση της Αμερικής. Δεύτερον, από τον εφιλελευθερισμό. Διότι ενώ ο Τραμπ από τη μία πλευρά δήλωσε διεθνώς και προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως απομονωτιστή και κάποιον ο οποίος προφυλάσσει την αμερικάνικη οικονομία από τις εισαγωγές από το εξωτερικό, εσωτερικά η πολιτική που ακολούθησε, η οικονομική, ήταν από τις πιο νεοφιλελεύθερες που έχουμε δει. Δηλαδή με τεράστιες μειώσεις των φόρων, με σμίκρυνση του κοινωνικού κράτους και με επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων και της εργατικής τάξης. Επομένως, έχουμε από τη μία πλευρά στα 70 εκατομμύρια και πιθανόν σε μικρότερο βαθμό βέβαια και στην προχθεσινή εισβολή, διαδήλωση και εισβολή, έχουμε όλους αυτούς τους περίεργους, αυτούς που ονόμασε η Χίλαρη Κλίντον το 16, deplorables, αξιοθύνητους, κακομύριδες, ανθρώπους απόβλητους από την κοινωνία και βέβαια... Είδαμε τι κατάφερε η Χίλαρη, ναι. Ναι, και βέβαια αυτό που είπε, αυτό το επιτυχό και το οποίο κόλλησε πάρα πολύ με την αίσθηση που έχει πολύ κόσμος, πολλοί από αυτούς έχουν την αίσθηση ότι τους περιφρονούν, ότι δεν τους λαμβάνουν υπόψη, ότι τους επιτίθενται και τα media, ας πούμε, τα mainstream media όπως είναι το New York Times ή το CNN κτλ. Λοιπόν, αυτοί εκεί ήταν οι deplorables, οι αξιοθύνητοι, αλλά σε αυτό το τεράστιο 70 εκατομμύρια κοινό που ψήφισε τον Τραμπ υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της Αμερικής και αυτό είναι για τους υπόλοιπους εμάς εδώ στην Ευρώπη και αυτούς που αγαπάμε την Αμερική και αγαπάμε τον τεράστιο πολιτισμό, την τεράστια επιστήμη, τους ανθρώπους, τους προοδευτικούς, τους αριστερούς, τους Αμερικάνους, είναι και για μας μια μεγάλη πληγή αυτό το οποίο συνέβη εχθές, αλλά την οποία δεν θα την αποδώσουμε αποκλειστικά στον Τραμπ. Ο Τραμπ προσωποποίησε μια τεράστια κοινωνική τάση που υπήρχε στην Αμερική και η οποία οδήγησε και στη νίκη του 16 και στα 70 εκατομμύρια τώρα και βέβαια στο περιθώριό της και στον κόσμο αυτόν ο οποίος επιτέθηκε στο Καπιτόλιο. Μάλιστα. Και άρα θα λέγαμε ότι ο τραμπισμός θα ασχολούμαστε μαζί του για τα επόμενα χρόνια μάλλον, έτσι. Ο τραμπισμός, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα έλεγα ο τραμπισμός και αυτό είναι ένας ωραίος και εύκολος όρος γιατί έχουμε και στην Ευρώπη, έχουμε τον ουρμπανισμό, έχουμε τον μπρεξιτισμό, ας πούμε, τη λογική της απομόνωσης, τη λογική του να επιστρέψουμε στην υποτιθέμενη κυριαρχία του κράτους μας και στην καθαρότητα του έθνους. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη, υπάρχουν και στην Ελλάδα με τις διάφορες δικές τους μορφές. Αυτό στο οποίο θα επιστρέψουμε και επιστρέφουμε και είμαστε ήδη, νομίζω, είναι μια νέα κατεύθυνση. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Δουζίνα, ναι, συγγνώμη. Ναι. Μια νέα, δεν θα ακολουθήσω το Μάκη σε αυτό. Μια νέα κατεύθυνση του καπιταλισμού, ενός αυταρχικού καπιταλισμού, ο οποίος χρησιμοποιεί από τη μία πλευρά υποτίθεται την ελευθερία των αγορών ακριβώς για να δημιουργεί
έναν εκφοβισμό στον κόσμο, να περνάει συνεχώς νέα μέτρα καταστολής και μέσα από αυτά να επαναλαμβάνει και να αναδιαρθρώνει και να αναπαράγει την κυριαρχία του. Κύριε Δουζίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Κώστας Δουζίνας, καθηγητής νομικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Κολέγιο Μπίρμπεκ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μια διακοπή και επιστρέφουμε.